σήμερα. Ή το ξέρατε εδώ και καιρό και πανηγυρίζετε εδώ και εβδομάδες? Όχι. Εμείς είχαμε κάποια πληροφόρηση για το σημερινό γεγονός που ανακοινώθηκε. Είχαμε συνομιλίες και με τις βάσεις και με το κράτος. Είχαμε μπει στις διάφορες επαφές με το κράτος και με τις βάσεις ότι μέχρι το τέλος του 2013 έπρεπε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, και αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει και οι δύο πλευρές. Και σε κοινότητες επηρεάζονται? Επηρεάζονται 14 κοινότητες και ο Δήμος Ύψωνα. Μάλιστα, συνολικά 15 περιοχές. Μάλιστα. Και όταν λέμε απελευθέρωση και πολυοδομική ανάπτυξη, πλέον επιστρέφει στους νόμιμους ιδιοκτήτες και θα αρχίσει ο καθένας να εκμεταλλεύεται την περιοχή του και την γη του όπως ο ίδιος θέλει. Όχι ακριβώς όπως ο ίδιος θέλει, αλλά σύμφωνα όπως με τα ίδια δεδομένα που επικρατούν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σίγουρα οι αυτές οι άδειες, ο συντελεστής δόμησης και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Όπως κάνουμε τώρα, είχαμε τη δήλωση πολιτικής για τις κοινότητες στις ελεύθερες, στις περιοχές που ελέγχει στη Δημοκρατία. Το ίδιο θα γίνει και με τις περιοχές που είναι στις αγγλικές βάσεις. Μάλιστα. Ο κόσμος πώς είδε αυτή την εξέλιξη? Από ό,τι έχω παρακολουθήσει, το βλέπουν δύσπιστα. Ναι, το είδαμε και προηγουμένως στις δηλώσεις τους. Ναι, μουδιασμένα το βλέπουν. Θεωρούν ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα, ότι κάτι άλλο θα ζητήσουν οι Βρετανοί. Σίγουρα έχουν κάθε δικαίωμα να είναι δύσπιστοι. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι ευχαριστημένοι με τη συμφωνία. Γιατί? Εξηγήστε μας. Δώστε τους κάτι να αντιληφθούν ότι αυτό που έγινε είναι προς το συμφέρον τους και να μην είναι καν δύσπιστοι ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Θα έχουν ίσα δικαιώματα όπως έχουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη, επειδή τυχαίνει να είμαι από το Ακροτήρι, είναι η κοινότητα που γεννήθηκα. Μάλιστα. Από το 1960 υπήρχαν οι περιορισμοί στο να αποκτήσεις γη, να αποκτήσεις σπίτι, αν δεν ήσουν από το κάτοικος Ακροτηρίου. Μάλιστα. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει. Θα μπορεί όποιος θέλει να αγοράσει και να μπορεί να κτίσει, σύμφωνα πάντα μέσα όταν θα καθοριστούν οι πολεοδομικές ζώνες. Και μιλάμε για 198 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και κανονικά μεταβιβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα, σίγουρα. Ήδη ως Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού, αλλά και ευρύτερα ως Παγκύπρια Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, έχουμε ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών, για να δούμε και τη λεπτομέρεια της συμφωνίας. Δηλαδή μπορεί να ανατραπεί κάτι στην υπογραφή? Θεωρώ πως όχι. Είναι ήδη ό,τι αποφασίστηκε να αποφασίστηκε. Μάλιστα. Μπορεί να έρθουν να ζητήσουν κάτι άλλο από τους κατοίκους ως αντάλλαγμα για αυτή την συμφωνία? Τι αντάλλαγμα? Είναι αυτό που φοβούνται. Το έχετε ακούσει και στις δηλώσεις τους? Δεν νομίζω να ζητήσουν ανταλλάγματα. Απλά πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο είναι η συμφωνία αυτή για τους κατοίκους των κοινοτήτων, γιατί οι περιοχές που γειτνίαζαν με περιοχές της Δημοκρατίας, η μια περιοχή ήταν πανάκριβη και οι περιοχές που ήταν στις αγγλικές βάσεις ήταν μηδενική αξία τους πολλές φορές. Άρα τώρα θα αποκτήσει αξία και η γη. Ίση αξία. Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, μπορείτε να μας το πείτε? Ή αυτά πάνω κάτω είναι τα δεδομένα? Αυτά είναι τα δεδομένα. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση, όπως σας είπα, στις προσεχείς μέρες, και θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους κατοίκους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Περικλή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε λίγο.